Άγγελε, θέλω να σε ρωτήσω λίγο. Καταρχάς, είσαι από την Αχαΐα. Ναι. Είσαι Αχαιός. Δεν λέω πατρινός, γιατί η πατρινή είναι μόνο μέσα από την πόλη. Εσύ είσαι με την ευρύτερη έννοια Αχαιός. Και είσαι και από τα παιδιά που δεν έχουν κάτσει φρόνημα, ενώ για πολλά χρόνια σε μια ομάδα ή να έχεις δύο συλλόγους μόνο περάσει την καριέρα σου. Έχεις κάνει αρκετά μεγάλη διαδρομή. Τη θυμάσαι απ' έξω τη διαδρομή σου? Ναι, είμαι από ένα προάστιο της Πάτρας, λέγεται Κάτω Αχαΐα. Ξεκίνησα από τη τοπική ομάδα, λέγεται Χαλιά 82. Έπειτα πήρα μια μεταγραφή στην Ολυμπιάδα Πατρών. Έπαιξα 8 χρόνια εκεί. Έφυγα, πήγα στην ΑΕΚ. Μετέπειτα έφυγα από την ΑΕΚ, πήγα στον Κολοσσόρο του. Έπαιξα 4 χρόνια. Νομίζω ότι είναι και η ομάδα στην οποία έγινα κατά κάποιο τρόπο γνωστός στο μπασκετικό στερέωμα της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ στον Κολοσσόρο πρώτο άκουσα, να σου είμαι ειλικρινής. Ακριβώς. Πήγα ένα χρόνο στη Λιμόζ του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξαναγύρισα στον Κολοσσόρο του 2 χρόνια. Μετά πήγα στον Προμηθέα Πατρών. Μετά έφυγα, πήγα στο Χολαργό. Γύρισα πάλι στην Αχαΐα 82, γάμα εθνική. Και φέτος βρισκόμαστε στην ομάδα του Απλόν Πατρών, την ιστορική ομάδα της Πάτρας. Αν μπορούσες να γυρίσεις πίσω, δηλαδή σε μία σεζόν λόγω ατμόσφαιρας ομάδας, πού θα γυρνούσες? Θα γυρνούσα σίγουρα το 2011-2012 στην ομάδα του Κολοσσού. Είναι ένα περίεργο δέσιμο για μένα με την ομάδα αυτή. Όπως προείπα, έγινε κατά κάποιο τρόπο γνωστός στην Ελλάδα και νομίζω ότι η τότε σεζόν ήταν η καλύτερη σεζόν και ως ομάδα και ως ατμόσφαιρα και ως πορεία της χρονιάς εκείνης. Τερματίσαμε τρίτη στην κανονική διάρκεια και τέταρτη, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια. Καμία ομάδα επαρχιακή δεν το είχε κάνει. Και τέταρτη μετά τα play-offs. Okay. Και υπάρχει μια χρονιά την οποία θα μπορούσες να εξομολογηθείς ότι θα προτιμούσες να μην την έχεις ζήσει στην καριέρα σου, ή είναι από τα κρυμμένα μυστικά? Νομίζω πως όχι. Νομίζω ότι όλες είχαν ένα ιδιαίτερο βάρος γενικώς. Λάθη γίνανε σίγουρα, δεν το συζητώ. Μετά από 20 χρόνια καριέρας θα μπορούσαν να ήταν διαφορετικά, θα μπορούσαν να χαλάξει τα πράγματα. Όμως μέσα από αυτά έμαθα και προχώρησα στη ζωή μου και στην καριέρα μου γενικώς. Έχεις αρκετά μεγάλη πορεία στις μεσαίες ομάδες εντός αγωγικών, τις λεγόμενες της Α1. Έχεις μεγάλη πείρα και από την Α2 και από την Β' Εθνική. Πόσους παίκτες έχεις συναντήσει έτσι, στην πορεία σου σε αυτές τα μικρότερα σκαλοπάτια του ελληνικού μπάσκετ, που σκέφτηκες ότι αυτό το παιδί ήταν φτιαγμένο για μεγάλη καριέρα και του κατσανείται η αναποδιές, είτε ο ίδιος δεν το κυνήγησε τόσο πολύ και δεν έγινε αυτός που θα μπορούσε να γίνει? Πάρα πολλούς. Στην πραγματικότητα και προσωπικά θα μπορούσα να πω ότι όταν ήμουν πολλά χρόνια στην Ολυμπιάδα Πατρών και ανέβαινα καλή γάμα, εθνική, β' εθνική, α2 κτλ., θα μπορούσα πολύ εύκολα να πω σταματάω. Όμως κυνηγούσα τον όνειρό μου. Υπήρξαν παίκτες οι οποίοι παίξαμε σε μικρή κατηγορία και καταφέραν να βρεθούν στην Α1 για να ξαπλώσουν πάλι αντίπαλοι και συμπαίκτες. Παραδείγματος χάρη, όπως ήταν ο Νίκος Ηλιακόπουλος. Νομίζω τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Οπότε υπήρχαν παίκτες οι οποίοι το κυνηγήσανε, είτε παίζοντας πολλά χρόνια σε μικρές κατηγορίες για να φτάσουν στην Α1, και υπήρξαν και ταλέντα τα οποία πραγματικά χαθήκανε. Γιατί ίσως μείνανε εκεί στο ταλέντο. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, ξέρεις, μουσικό, δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σου με τη μουσική γενικότερα και με τον κινηματογράφο, που λέγεται 20 Feet from Stardom και είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ και είναι αφιερωμένο στους καλλιτέχνες που κάνανε καριέρα σαν backing vocals μεγάλων καλλιτεχνών, που τους ήταν απαραίτητοι έτσι, και για τη δισκογραφία και για τις live εμφανίσεις. Και εκεί σε αυτό το ντοκιμαντέρ εμφανίζονται πολύ μεγάλα ονόματα, όπως είναι ο Bruce Springsteen, όπως είναι ο Μίκ Τζάγκερ, να αποθεώνουν αυτούς τους καλλιτέχνες και να λένε ότι πραγματικά ήταν φωνάρες, ας πούμε, και εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Αλλά τους έλειπε αυτό το κλικ για να κάνουν το άλμα και να βρεθούν σαν πρώτα ονόματα, ας πούμε, πάνω στη σκηνή. Συνήθως αυτό το κλικ, η μουσική αυτή, έτσι, η θρύλη, το ονόμαζαν αφοσίωση σε αυτό που χρειαζόταν να κάνουν. Δηλαδή ότι οι εγκέφαλοί τους δεν ήταν κλειδωμένοι μόνο πάνω στο κομμάτι της μουσικής, του promotion, του star system κτλ. Κάτι αντίστοιχο πιστεύεις συμβαίνει με κάποιους αθλητές που έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την προπόνηση και με αυτά που ζητάει ο πρωταθλητισμός, να γίνεις λίγο καλόγερος πάνω στο άθλημα? Μα πρέπει να γίνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι όλα αυτά ακριβώς που είπες εσύ πριν λίγο. Θέλει μεγάλη αφοσίωση στο να το κυνηγήσεις, στο να πετύχεις, στο να έχεις υπομονή. Κάποιες φορές, ξέρεις, μιλάω με μικρά παιδιά και επειδή η υπομονή στα μικρά παιδιά δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Πρέπει να ξέρεις πότε θα έρθει η ώρα σου. Πρέπει να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι οι ευκαιρίες ποτέ δεν σταματάνε να έρχονται. Σε οποιαδήποτε ηλικία, είτε είσαι 18 χρονών είτε είσαι 38 χρονών. Νομίζω ότι πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες όσο κυνηγάς πράγματα μέσα στο άθλημα το συγκεκριμένο είτε από τη μεριά του παίχτη, το παιχτικό, είτε από τη μεριά του προπονητή. Mm-hmm. Οπότε η λέξη κλειδί, και όπως το είπα κιόλας, η λέξη κλειδί είναι η υπομονή. Είναι η αγαπημένη λέξη του Παναγιώτη Γιαννάκη. Το έμαθα όταν ήμουν παίκτης του στη Δημόζ. Και συνέχεια το έλεγε με αυτό το χαρακτηριστικό ύφος, υπομονή, υπομονή. Γιατί προσπαθούσε να δείξει υπομονή σε μια ομάδα και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει ουσιαστικά υπομονή. Το πρωτάθλημα της Γαλλίας, όπως γνωρίζεις, είναι ένα πρωτάθλημα αντίστοιχο σε μικρότερη βαθμίδα πάντα του NBA. Οπότε δεν σταματάει ποτέ και προσπαθούσε να μας το δείξει συνέχεια. Νομίζω, λοιπόν, ότι... Και σε ένα σύλλογο με πολύ βαρύ όνομα που δεν περνούσε και τις καλύτερες του μέρες, ας πούμε, σε σχέση με το παρελθόν τουλάχιστον. Πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς ήταν η εμπειρία στο Λιμόζ? Ήταν μοναδική. Νομίζω ότι στην διάρκεια της καριέρας μου, νομίζω ότι είχα 2 τραυματισμούς, τους οποίους με κράτησαν πίσω στο να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο ως αθλητής και ως άνθρωπος. Όμως πήρα πολλά πράγματα και από αυτά. Την πρώτη στη Λιμόζ, λοιπόν, αφού ήμουν δίπλα μαζί με τον coach, μέχρι το Δεκέμβρη ήμουν πολύ καλά, έως τραυματίστηκα και έχασα ουσιαστικά όλο το υπόλοιπο της σεζόν. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί όλα λειτουργούσαν διαφορετικά σε βαθμό αρκετά επαγγελματικό. Δεν είχες να ασχοληθείς με πράγματα τα οποία σε απασχολούσαν εδώ. Πολύ απλά πράγματα, από τα παπούτσια σου, από τα ρούχα σου, από το πώς θα συμπεριφερθείς μέσα σε μία ομάδα, σε ένα σύλλογο, πόσο μάλλον ένα σύλλογο σαν και αυτό, που όλη η πόλη ζούσε πραγματικά για το παιχνίδι. Θυμάμαι ότι κάποιες φορές όλα τα παιχνίδια γινόντουσαν 8.30 με 9 ώρα το βράδυ του Σαββάτου και κάποια φορά, νομίζω ότι δεν είχαμε παίξει, είχε γίνει κάτι, δεν ξέρω, στη Γαλλία. Και με βρίσκαν οι άνθρωποι της πόλης και μου λέγανε τώρα τι θα κάνουμε εμείς. Δεν έχουμε, ήταν μια έξω. Πρέπει να ήταν το σημείο αναφοράς όλης της εβδομάδας το πότε θα έρθει η ώρα να παίξει. Και βέβαια, ένα πράγμα το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι το γήπεδο της Λιμόζ μοιάζει πάρα πολύ με ένα μικρό σεφ, με το σεφ στην Αθήνα. Είχαν κρατήσει ακριβώς το ίδιο παρκέ που πήραν τότε το ευρωπαϊκό. Είχαν κρατήσει τα ίδια καθίσματα, το γήπεδο το προσέχανε σαν τα μάτια τους, ερχόντουσαν κόσμο στην άμυνα μέσα από εθελοντές για να καθαρίσουν, την αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα και ζουν μόνο γι' αυτό. Είχαν και εκείνη τη διαολεμένη ορχήστρα όταν έπαιζες εσύ να βαράει. Πάντα. Και μάλιστα ήταν 3 ορχήστρες αυτή τη στιγμή. Γιατί όχι το καλύτερο νομίζω. Όχι το καλύτερο για τον αντίπαλο, πιστεύω, έτσι. Νομίζω πως ναι. Ήταν μια μοναδική εμπειρία από όλες τις πλευρές της. Και βέβαια το να κάτσω με ένα από τα ενδάλματά μου, ας πούμε, γιατί μιας και είμαι και Αριανός, μεγάλωσα με αυτήν την ομάδα. Ο Κοτζ Γιαννάκης και ο Γκάλης ήταν τα 2 πρωτοπά μου, τα ιδιοδλά μου, δεν θα έπαιζα ποτέ μπάσκετ. Νομίζω αυτοί που μας σύστησαν στο μπάσκετ. Ακριβώς. Θα ήθελες να έχεις παίξει περισσότερα χρόνια είτε στη Λιμόζ είτε στο εξωτερικό γενικότερα, να έχεις μείνει περισσότερα? Ναι. Σου τέριαζε σαν χαρακτήρας δηλαδή το να είσαι έξω? Όχι, δεν μου τέριαζε, όμως είχα μπει σε μια... Άλλαζα την οτροπία μου. Θυμάμαι ότι επειδή μιλούσαμε τότε είχα ξεκινήσει με το Twitter και έγραφα και προσπαθούσα να το πως βλέπει, τέλος πάντων, το 2013. Θυμάμαι ότι μιλούσα με τον Νίκο το Ζήση και αφού τραυματίστηκα και μετά, ο Νίκος μου στείλε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε... Εγώ το θυμάμαι, αυτός μπορεί να μην το θυμάται. Έλεγε: Άγγελε, ό,τι και να κάνεις, προσπάθησε να μείνεις. Δεν τον άκουσα. Γύρισα πίσω ουσιαστικά στο μέρος μου, γιατί ήθελα πραγματικά να γίνει καλά και το πόδι μου. Γιατί εκεί δεν δώσανε πολύ σημασία στο να γίνω εγώ καλά. Όπως καταλαβαίνεις, όταν είσαι στον επαγγελματισμό, σε μια ομάδα τέτοιου ελληνικού, όταν τραυματίζεσαι, απλά είσαι στη γωνία και έρχεται κάποιος άλλος στη θέση σου. Καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση. Και δεν το βλέπεις και με το πιο ευχάριστο μάτι αυτό, φυσικά. Και δεν το βλέπαμε το πιο ευχάριστο μάτι, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε προτίμησα να γυρίσω πίσω σε ένα μέρος το οποίο ήδη γνώριζα, γιατί ουσιαστικά είμαι μισός Ρόδιος, μιας και η γυναίκα μου είναι από τη Ρόδο. Okay. Και προσπάθησα να ξεκινήσω πάλι από την αρχή, να φτιάξω το πόδι μου, να κάνω πάλι σε μια καλή ηλικία. Ίσως να έπρεπε να μείνω. Ίσως, δηλαδή, είναι αυτά που λέμε ίσως θα έπρεπε να κάνω κάποια πράγματα διαφορετικά. Χωρίς να θέλω να μπούμε σε φάση μέμψη μοιρίας, υπάρχει μια χρονική στιγμή στην καριέρα σου, έτσι, ένα κομβικό σημείο που πέρασες πολύ κοντά από το να αρπάξεις αυτό που λέμε το όνειρό σου, ρε παιδί μου? Όχι ότι σου προσάπτω ότι δεν έκανες αυτό που ονειρεύεσαι, και μόνο που είσαι τόσα χρόνια στον χώρο που αγαπάς είναι πολύ σημαντικό κατόρθωμα, ας πούμε, όταν άλλοι άνθρωποι δεν το κατάφεραν. Απλά ίσως είχες βάλει ένα στόχο πολύ ψηλό που ήσουν στο τσακ να τον ακουμπήσεις. Ξέρεις, Χρήστο, δεν ξέρω πώς λογίζομαι στην μπασκετική Ελλάδα, στους φίλους γνωστούς, ακόμα που παίζω και είμαι ενεργός αθλητής. Αν είμαι ένας παίκτης, όπως λένε κάποιοι, ο Σπανούλης των Φτωχών ή ξέρω κι εγώ ο Γκάλης της ΓΑΜΑ Εθνικής πιο παλιά. Σου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός, ο Σπανούλης των Φτωχών? Όχι ιδιαίτερα, γιατί επειδή κάνω μια πορεία και θεωρώ στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον ότι είναι αξιόλογη από ένα παιδί που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό, όπως περισσότερο, δεν αμφιβάλλω. Okay. Mm-hmm. Και χωρίς πολλές διασυνδέσεις, έκανα μια πορεία, όχι ιδιαίτερα όμως. Και σε κολακεύει και θες να έχεις και το δικό σου, ας πούμε, όνομα. Δεν ξέρω πώς λογίζομαι. Μπορεί να λογίζομαι ένας παίκτης απλά μεσαίας κατάταξης. Μπορεί να λογίζομαι παίκτης για τις ομάδες του 5 και κάτω της Ελλάδας. Δεν με πειράζει όμως αυτό. Γνώριζα πάντα τι πρέπει να κάνω ή πάντα άκουγα, γιατί είχα προπονητές στο να πετύχω. Η χρονιά η συγκεκριμένη λοιπόν του 11-12 ήταν μια χρονιά για όλους μας, αλλά υπήρχε και μια κρίση στη μέση, η οποία με κράτησε πίσω. Πήγανε μεν στη Λιμόζ, αλλά θα μπορούσα να είμαι, σε μια ομάδα από τις δύο καλύτερες στην Ελλάδα, τρεις καλύτερες στην Ελλάδα. Δηλαδή υπήρχε αυτό. Ή χτύπησα την πόρτα της Εθνικής, σύμφωνα με τα λεγόμενα ανθρώπων του τότε πρωταθλήματος που έκανα, ας πούμε. Γιατί ήμουν στους τρεις πόντους σκόρερ της Α1 Εθνικής. Η ομάδα πήγαινε καλά. Θες να σου πω πώς είσαι στο δικό μου το μυαλό? Μέχρι που συναντηθήκαμε στο Twitter, να σου πω την αλήθεια, και άρχισα να σε διαβάζω λίγο περισσότερο, γιατί στο Twitter κάνεις αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Αρχίζεις και γράφεις ιστορίες από την καριέρα σου και από στιγμές που έχεις ζήσει. Όσο φτάνεις προς το τελείωμα, ξέρεις τι γίνεται. Πηγαίνεις σε γήπεδα και σου δίνουν βραβεία και σου λένε άντε σιγά-σιγά μας αδειάζει τη μεριά, και ξαφνικά εκεί που είναι και μια καραντίνα, λες ας πω μια ιστορία που σκέφτομαι με ένα φίλο μου. Ναι. Γιατί. Να γελάσει ο κόσμος που έχει αστεϊσμό. Στο μυαλό μου. Που έχει αστεϊσμό, αλλά έχει και μια δόση σοβαρότητας κάποια πράγματα. Καταρχάς, έχει και μια δόση πραγματικότητας, και να ξέρεις ότι ειδικά στους μπασκετικούς, νομίζω, αρέσουν πάρα πολύ οι ιστορίες από μέσα. Όχι το κουτσομπολιό. Ιστορίες όμως από την προπόνηση, ιστορίες από το παρασκήνιο μια σεζόν κτλ. Νομίζω ότι ειδικά οι μπασκετικοί ψοφάνε γι' αυτά. Ναι, επειδή υπάρχει συνήθως ομερτά, λες δεν πρέπει να βγουν αυτά. Μα γι' αυτό λέγεται. Γι' αυτό το μπάσκετ λέγεται και μασονική στοά. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε. Σαν την ομερτά του μπάσκετ δεν έχει. Σαφέστατα, ναι. Εν τω μεταξύ, άμα ανοίξει καμιά κουβέντα πουθενά σε κάνα καφέ, σου λέει ο άλλος, ναι, ο δημοσιογράφος εννοώ ή ο παλιός αθλητής, ναι, ρε, εντάξει, δεν το ξέρεις. Και θέλω να του πω, πώς να το ξέρω, αφού το κρατάνε μεταξύ σας. Είναι πραγματικότητα. Στο μυαλό μου, λοιπόν, τα πάντα. Από τότε που σε πρωτοείδα στον Κολοσσό, ήσουν ο παίκτης ο οποίος θα έκανε την κίνηση μια μεγάλη ομάδα να τον πάρει ως 13ο παίκτη στο ρόστερ ή ως 12ο, για να κάνει πολλές δυνατές προπονήσεις, και ο οποίος θα την άρπαζε την ευκαιρία και θα χωνότανε μέσα στην ομάδα. Αν του δίνανε, πώς έλεγε ο Βουτσάς στην ταινία, αν του δίνανε την τρύπα να τρουπώσει, θα τους αποδείκνε στο γήπεδο γιατί δεν είναι ο παίκτης για να συμπληρώνει την προπόνηση. Έτσι ήταν στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον. Ελπίζω να μην σε αδικεί αυτό που λέω, αλλά θέλω να είμαι. Δεν με τιμάει, ίσα-ίσα. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύαν αυτό. Μπορεί να ήταν συγκυρίες πραγμάτων, να ήταν ευκαιρίες, να ήταν μάνατζερ. Μπορεί να ήταν πολλά πράγματα. Γιατί ξέρεις, βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μπορεί να ήταν δύο δημοσιογράφοι φίλοι που να βγαίνατε για καφέ πιο συχνά και να είχαν αφιερώσει περισσότερο χώρο και χρόνο σε σένα, για να τα λέμε όλα ειλικρινά, έτσι. Μπορεί να ήταν έτσι, Χρήστο, μπορεί να ήταν έτσι, γιατί όλα παίζουν τον ρόλο τους. Απλά τώρα καταλαβαίνεις ότι να, βλέπουμε και το The Last Dance αυτή τη στιγμή. Ένας manager τι μπορεί να κάνει, είτε είναι manager ομάδας, είτε είναι manager παικτών. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Είτε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος δίπλα στον αθλητή την κατάλληλη στιγμή. Για να του πει μια κουβέντα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μια πεντάδα που να μην είσαι μέσα εσύ, ναι, η οποία να έρχεται από τους παίκτες αυτού που λέμε της μεσαίας κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ, που αν έμπαινε μέσα στο γήπεδο για ένα ντέρμπι, θα έκανε μεγάλη κηδεία στους απέναντι. Θέλω να μου διαλέξεις πέντε. Θα έλεγα το Βαγγέλη τον Καράμπουλα σίγουρα. Ποιον άλλο να βάζαμε? Θα βάζω τον Μανολόπουλο στο 4, το Σωτήρι, που έχει καλό σουτ, για να θα ήταν λίγο πιο. Θα βάζω το 5 το Σίμψακ, το κουμπάρο μου, ακόμα και αν δεν παίζει τώρα. Ψυχάρα. Επειδή είναι Σίμψακάρα, ψυχάρα του Άρη κτλ. Έστω και για ένα μάτς, μια κηδεία θα την έκανε. Θα περνούσε δύσκολα ο άλλος. Θα βάζα και στο 2, θα βάζα και τον Μανώλη, τον Παπακάριο. Έχει κάνει καριέρα, γιατί θα βάζω στο 3 τον Γιώργο Αλή. Θα βάζα τέτοιους παίκτες. Ναι, ναι, ώστε τέτοιος. Να δημιουργήσουν. Κατάλαβες. Τέτοιο ζητάω. Μάλλον κάποιους τέτοιους παίκτες θα βάζα μέσα. Είπα παραπάνω. Είπα Ηλιακόπουλος, Παπακάριος, Αλής, Βασιλιάδης. Μπορεί Νοέα, μπορεί Μανολόπουλο, μπορεί Σίμψακ, μπορεί Τσαϊρέλη. Θα βάζα αυτούς τους παίκτες. Και προπονητή. Θα βάζω το Φραγκιά. Ωραία. Last Dance βλέπεις. Καταρχάς είσαι περισσότερο τύπος NBA ή Ευρωλίγκας. Τι παρακολουθείς πιο πολύ? Είμαι Ευρωλίγκας περισσότερο. Ευρωλίγκας. Αλλά είμαι Lakers και πολύ Jordan. Πολύ Jordan, ναι. Πολύ Jordan, ναι. Δεν είσαι πολύ Magic. Όχι. Πολύ Jordan και Kobe. Και κάποια στιγμή, ξέρεις, αυτό σκεφτόμουν τώρα που τον έβλεπα. Έλεγα, αφού θα ερχόταν ο ιός, δεν ερχόταν λίγο πιο νωρίς, να υπάρχει απαγόρευση να μην πετάξει. Με τα ρημάδια τα ελικόπτερα έχουμε πάθει φοβία ακόμα και εμείς που δεν μπαίνουμε συχνά μέσα. Ακριβώς. Με όλο αυτό που έγινε. Το συγκεκριμένο το ντοκιμαντέρ είναι κάτι το οποίο έχει πολλή γνώση μέσα. Έχει πολλή ιντρικά, έχει πολλή γνώση, έχει πολύ. Δείχνει όμως και πόσο μεγάλη ομάδα ήταν η συγκεκριμένη ομάδα. Θα είχε μια ελληνική ομάδα, πιστεύει, στην τόλμη ποτέ να επιτρέψει αυτό που επέτρεψαν οι Bulls? Να μπει ένα κινηματογραφικό συνεργείο, να γράψει μια σεζόν ολόκληρη και μετά αυτό το πράγμα να βγει. Θα ήθελα όμως σε μια κάμερα. Και εγώ θα ήθελα. Δίπλα στο Βασίλη και δίπλα στο Δημήτρη, ας πούμε. Και εγώ θα το ήθελα, αλλά πιστεύω ότι. Ή πιο παλιά, ας πούμε, επειδή υπήρχε αυτή. Υπήρχε αυτού του τύπου που δεν ακουμπιόταν πολύ, να υπήρχε μια κάμερα του Γκάλη, ας πούμε. Και εγώ αυτό θα ήθελα. Να δούμε. Εγώ θα ήθελα. Έχω ιστορίες από τον Κοτζ Γιαννάκη, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω. Αλλά μόλις τελειώσω την καριέρα μου, θα ήθελα να τις λέω και αν δεν μου ξαναμίλησει ποτέ ο Κοτζ. Εγώ θα ήθελα μια κάμερα τότε εκεί. Θα ήθελα μια κάμερα στη σεζόν, ίσως την πρώτη που πήγε Final Four ο Άρης. Σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα. Και εντάξει, το ιδανικότερο θα ήταν μια κάμερα, πιστεύω, που να πάει όλη την πορεία του τουρνουά του 87 της Εθνικής. Αφέστατα, ναι, βέβαια. Γιατί εκεί ήταν και πολλές μορφάρες μέσα στα αποδυτήρια από όλα τα πόστα. Το συγκεκριμένο χρονικό σημείο σε βρήκε στην Α2 του κορονοϊού εννοώ και της διακοπής, στον Απόλλωνα Πάτρας. Καταρχάς, μεταξύ Απόλλωνα και Προμηθέα παίζει μεγάλη κόντρα ή όχι? Υπάρχει μια άτυπη κόντρα, μπορώ να την πω. Εγώ βέβαια όμως, επειδή πέρασα και με τις δύο ομάδες και τις αγαπώ και τις δύο, ειδικά στον Προμηθέα, επειδή πέρασα και περισσότερο και γνώρισα και τη διοίκηση, είναι σαν οικογένειά μου, αλλά και στον Απόλλωνα, που επιτέλους φόρεσα μια φανέλα την οποία κυνηγούσα χρόνια να τη φορέσω και όλο κάτι συνέβαινε. Δεν νομίζω ότι είναι περισσότερο, απλά υπάρχει στον αέρα. Πώς σου φαίνεται το μοντέλο του Προμηθέα? Όλα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λιόλιος τώρα, τα έλεγε και τότε και μου τα έχει πει και εμένα, μου τα έχει μυστηρευτεί, έλεγε ότι η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη. Είναι μοναδικό το πώς δουλεύουν για να πετύχουν όλα αυτά τα οποία είχαν σκεφτεί μόνο που ξεκίνησαν την ομάδα αυτή. Και είναι μια παρέα όλοι μαζί. Τώρα που σε βρήκε λοιπόν η διακοπή της σεζόν στην Α2 και πριν από λίγες ώρες, μάθαμε την απόφαση της Ομοσπονδίας για τη διακοπή των πρωταθλημάτων από Α2 και κάτω, πώς ένιωσες? Ναι. Περίεργα. Πιστεύεις ότι υπάρχει και μια απόφαση με εσάς τους παίχτες αμέτωχους? Όχι. Νομίζω σίγουρα πάντα, τις περισσότερες φορές, και στο έτσι γίνεται όμως, να ξέρεις. Παίζουμε ένα πιο δευτερεύον ρόλο. Επειδή είμαστε και οι δύο στο Twitter και στα social, βλέπουμε τι γίνεται και ο Ξανθόπουλος τα λέει και όλοι. Παίζουμε ένα δευτερεύον λόγο σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα γενικώς. Ενώ ουσιαστικά εμείς είμαστε ο στόχος, το target, τέλος πάντων. Εμείς δεν παίρνουμε. Εσείς είστε το άθλημα, Άγγελε. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα, λέει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και κάποια πράγματα γίνονται χωρίς να μας ρωτάνε. Δυστυχώς. Πήρανε κάποιες. Ο Ψάκ δηλαδή έκανε κάποιο γκάλωπ, ας πούμε, παιχτών, τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να συνεχιστεί, όχι. Αλλά από ό,τι είδες, οι αποφάσεις δεν παίρνονται από εμάς. Είτε λέγεται ΕΟΚ, είτε λέγεται Ψάκ, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Είτε λέγεται και Ψάκ. Όχι Ψάκ, Σακέ. Ναι, είτε λέγεται Σακέ και τα λοιπά. Μπαίνει καθόλου στο μυαλό σου από τώρα η επόμενη σεζόν? Έχει μπει, το έχεις σκεφτεί, έχεις συζητήσει? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι σε μια ηλικία την οποία αρχίζει και τα μετράω όλα. Έκανα μια πολύ καλή σεζόν που πολλοί δεν το περίμεναν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εγώ μπαίνω κάθε φορά μέσα στο γήπεδο και νιώθω ότι προπονούμαι όπως προπονούμουν στα 30 μου, να με 38. Τα νούμερά σου ήταν πολύ μεγάλα, να πούμε έτσι, μέχρι τη διακοπή. Ναι, όντως. Και ήταν και πολύ καλή πορεία της ομάδας. θα ήθελα πραγματικά να τελειώσει η καριέρα μου μέσα στο γήπεδο και όχι σαν χάρτινα όνειρα. Σε μια διακοπή πρωταθλήματος. Ναι, ή στα χαρτιά, ή επειδή υπάρχει ένας ιός ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζω το μυαλό μου ότι μπορεί να ξαναπαίξω άλλη μια χρονιά. Βέβαια, υπάρχουν παίκτες και συνάδελφοι αυτή τη στιγμή που είναι 5 χρόνια μεγαλύτερα μου και παίζουν και κάνουν παπάδες, έτσι. Όμως δεν θέλω να το πάω τόσο μακριά. Όπως είπε όμως ένας φίλος μου, λοιπόν, επειδή τους συμβιώ συνέχεια στη συνέντευξή μας αυτή τη στιγμή, το πάμε χρόνο με το χρόνο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Πλέον, προς το παρόν, βρίσκομαι μόνιμα στη Ρόδο, στο σπίτι της γυναίκας μου και θα αποφασίσω από εδώ τι θα κάνω. Όμως θα ήθελα να συνεχίσω. Έχεις κοουτσάρει ποτέ? Έχω μια ακαδημία μπάσκετ και βόλεϊ από το μέρος στο οποίο είμαι, λέγονται Αστέρια Αχαΐας. Ανέλαβα 1 χρόνο και κοουτσάρισα. Νομίζω ότι θα ήμουν αρκετά καλός. Αυτό είναι που θες να κάνεις μετά? Βέβαια, στις μικρές ηλικίες. Δεν ξέρω ακόμα τι πρόκειται να κάνω. Σίγουρα θα ήθελα όμως να είμαι στο χώρο. Ξέρω πολύ καλά όμως ένα πράγμα το οποίο μπορώ να κάνω, το πιστεύω, είναι στο να βελτιώνω παιδιά, ίσως με ατομικές προπονήσεις κτλ. Βέβαια, υπάρχουν 1.200 άνθρωποι αυτή τη στιγμή που κάνουν ατομικές προπονήσεις. Όμως, εγώ νομίζω ότι μπορώ να το περάσω αυτό σαν ένα παιδί. Μαθαίνει, πιστεύεις, ο Έλληνας παίκτης το μπάσκετ καλά από μικρός, σωστά από μικρός? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό νομίζω πλέον έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καθώς επίσης πιστεύω ότι ένας οποιοσδήποτε Έλληνας παίκτης μπορεί να βρει δουλειά οποιαδήποτε στιγμή θέλει στην Α1. Με αυτά τα μικρά ποσά που υπάρχουν. Αρκεί να ξέρει να τρέχει καλά, αρκεί να ξέρει να πασάρει καλά, αρκεί να ξέρει να παίζει άμυνα. Δεν μας πειράζει το γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε ρολίστες και όλοι μας είμαστε ρολίστες. Όλοι παίζουμε ένα ρόλο, οπουδήποτε. Και το χρειάζεται και η ομάδα. Μας πειράζει όμως ότι οι προπονητές, οι δικοί μας προπονητές, Έλληνες προπονητές, μας ευνουχίζουν κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν έχεις ένα ταλέντο, παραδείγματος χάρη το Ηλιακόπουλο, δεν μπορεί να τον κρατήσεις να σου παίζει, να μην παίζει πικερό και να μην πάσες. Κατάλαβες τι εννοώ. Όταν μπει στην Α1, υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Όπα μεγάλε, άμα είσαι από Α2, αυτά τα αλφαδιώτικα ξεχασέ τα. Αλφαδιώτικα, Έτσι ακριβώς. Εμένα μου λέγανε αυτά τα τσάμικα ξεχασέ τα. Όμως τα τσάμικα κάναμε κάτι μετά. Κατάλαβες τι λέω. Ή εδώ θα πασάρεις την μπάλα στο ξένο. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, μην το παρεξηγηθώ. Στο ξένο. Όμως οι ξένοι που έρχονται από το 2010 και μετά, δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλύτεροι από τους παίκτες, τους Έλληνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Οπότε, μας μαθαίνουν από μικρούς να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ένας μικρός ο οποίος έχει τάση να σκοράρει, του δίνουν την μπάλα μόνο στο μικρό, σκόραρε, φτάνει κάποια στιγμή να θέλει να κάνει κάτι και τελικά δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει συνηθίσει διαφορετικά. Παίζουν ρόλο οι γονείς, παίζουν ρόλο οι managers που από μικρή ηλικία κλεινάνε τα παιδιά. Φαυλατάδες υπάρχουν παντού. Το παιδί τι θέλει να ακούσει. Θέλει απλά να σε πάρει, όπως με πήραν εμένα από 22 χρονών, 20 χρονών, με ένα κάμπριο αυτοκίνητο να σε κάνει μια βόλτα στην Αθήνα και να σου πούνε ησυχείς, όλα θα γίνουν. Όμως δεν είναι έτσι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Ελπίζω όταν θα έρθει η ώρα να βάλεις τα βήματα στη δική σου ακαδημία και να κοουτσάρεις μικρά παιδιά, τουλάχιστον όσο το θες εσύ, να τα θυμάσαι όλα αυτά, να το δεις το έργο διαφορετικά. Και μια φιλική συμβουλή, αν θέλεις, είναι να κλειδώνεις τα παιδιά στο γήπεδο όταν κάνουν προπόνηση, τα παιδιά μέσα στο γήπεδο και τους γονείς απ' έξω. Το έκανα, πίστεψέ με, το έκανα και πολλές φορές, δεν ξέρω αν θα με ακούσουν ή όχι, αλλά πολλές φορές τσακωνόμουν. Δεν ήθελα να. Υπάρχει ένα κακό συνήθειο το οποίο το κάνουν ακόμα και μεγάλοι παίκτες. Που έχουμε τους γονείς και όλοι μας τους αγαπάμε τους γονείς μας. Μπορεί να βάζανε καλάθι και να γυρίζανε στην κερκίδα να κοιτάξουν που είναι ο γονείς ή ποιο. Ξέρεις πόσο κακό είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ κακό. Εγώ το έχω περάσει ως μπαμπάς, πρέπει να σου πω. Και λίγο κοινωνικά βλέποντάς το στην κερκίδα, πιο πολύ έβλεπα τους γονείς πώς συμπεριφέρονται παρά τα παιδάκια πώς παίζανε. Και σταμάτησα να πηγαίνω κάποια στιγμή. Άγγελε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν έχει νόημα. Περιμένω να βγάλεις το βιβλίο σου, να τα εκδώσεις. Δεν νομίζω ότι μπορώ να βγάλω το βιβλίο. Εντάξει, μπορείς. Ακόμα και αν σου φαίνεται βουνό με ένα σωστό ghostwriter, έτσι λέγονται, μπορείς να κάτσεις και να αφηγηθείς όλα αυτά τα πράγματα που έχεις περάσει. Και πιστεύω μπορεί να γραφτεί ένα φοβερό νουάρ μυθιστόρημα για το ελληνικό μπάσκετ. Ίσως αν αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να αφηγηθούν καλύτερα ή να γραφτούν καλύτερα, ναι. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν τόσες πολλές ιστορίες που νομίζω ότι όλοι οι αθλητές μπορούν να γράψουν. Ναι, θα μπορούσατε να το κάνετε ακόμα και σαν κοινοπραξία. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος διψάει να ακούσει τέτοιες ιστορίες από εκεί που δεν σημαδεύει πάντα η κάμερα και δεν προβάλλεται στο prime time της τηλεόρασης. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσει και ιστορίες ομάδων και ιστορίες αποδυτηρίων και θα μπορούσατε να τις, κάποια στιγμή να μαζευτείτε να τις βγάλετε. Χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε έτσι, γιατί μέχρι τώρα είχαμε συναντηθεί μόνο στο Twitter. Ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλά. Γεια χαρά.